Να σου πω, Λευτέρη, ποιο είναι το ρεκόρ σου σε ριωρών τραγουδιού? Την εποχή που ήμουν στο Διογέννης Παλάς, ναι, τραγουδούσα στο Μικρό Διογέννη, στο Απόλλων Παλάς, στο Διογέννης Παλάς, πρωινό, απογευματινό, τσάι και παιδικό. Τι εννοεί? 7 μαγαζιά την ημέρα, κοιμόμουν στο καμαρίνι, έτρωγα εκεί. Τι περίοδος, πότε τώρα ήταν αυτό περίπου? Ήταν από το 87 που ξεκίνησα από το Μικρό Διογέννη, ναι, και τελείωσα το 94, 93, κάπου εκεί, δεν θυμάμαι. Και έκανες αυτό το σέρι? 11 μήνες το χρόνο, ναι, επί 7 μέρες την εβδομάδα. Και πηγαίναμε με τον Παπαθεοχάρη, θυμάμαι, όταν τελείωνα τη σεζόν, ναι, για υπνοθεραπεία, ναι, στη Μαρμπέγια, στη Μάλαγα. Εκεί κοιμόμασταν ένα μήνα. Να, τι κάνατε, υπνοτουρισμός. Αυτό. Πουλάκια, ξέρεις, ναι, ράκια, τρέχανε ριάκια κτλ. Να ηρεμήσεις λίγο. Ναι, ναι, εσύ έχεις ζήσει την εποχή που δουλεύανε και τα μπουζούκια 7 στα 7. Όχι, όχι σε 7 μαγαζιά και σε 6. Όχι, αλλά 7 στα 7. Δευτέρα με Κυριακή. Έχει αλλάξει η νύχτα. Έχει αλλάξει, αλλάξει η νύχτα. Η νύχτα είναι τώρα ή 2 μέρες, mm-hmm, ή 1 μέρα, ή 3 μέρες. Ναι. 3 μέρες είναι λίγο δύσκολο, γιατί είναι κάτι όταν κάνεις 3 μέρες. Ναι. Εγώ, ναι. Πιστεύεις, ας πούμε, ναι, ότι αυτό ήταν επειδή ο κόσμος ξόδευε περισσότερα ή υπήρχε μεγαλύτερο κέφι? Δηλαδή τώρα ο κόσμος πώς αντιδρά? Γιατί βλέπουμε και τώρα ο κόσμος που έρχεται στα μαγαζιά. Ναι. Ναι. Μετά από αυτό που περάσαμε, την πανδημία και όλα αυτά που, ναι, πέρασε, την κλεισούρα, ναι, ο κόσμος βγήκε. Βέβαια, όλοι βγήκε μας, και δεν τον διέφερε αν έχει λεφτά στην τσέπη του. Ό,τι είχε ήθελε να τα χαλάει. Ναι. Ήθελε να βγει, να πάρει ανάσα, γιατί πιέστηκε πάρα πολύ.